Καλό σας μεσημέρι Καλό σε μεσημέρι. όλους. Ίσως μπορεί να σχολιάσει και τις τελευταίες ανακοινώσεις του ECDC ο κύριος Βονιάτης για τους εμβολιασμούς και το rapid test. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, κύριε Βονιάτη, πρώτη η Κύπρος στα τεστ. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι καλά νέα, αλλά δυστυχώς η πρόοδος που έχουμε κάνει στους εμβολιασμούς είναι πολύ βραβεία γενικά, όχι μόνο η Κύπρος και όλη η Ευρώπη. Και αυτό δεν μας βοηθά να ξεπεράσουμε το πρόβλημα πιο γρήγορα. Δηλαδή, υπολογίζαμε ότι μέσα στο τέλος, μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είχαμε εμβολιάσει γύρω στις 200.000 κόσμο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε αυτό το ποσοστό, αυτό τον αριθμό. Με βάση τα εμβόλια τα οποία είναι διαθέσιμα και το χρονοδιάγραμμα που έχει μείνει. Έχει μείνει μία εβδομάδα. Μέσα σε μία εβδομάδα δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε άλλες 70.000 εμβολιασμούς. Ναι. Γιατί δεν έχουμε τα 70.000 εμβόλια. Και αυτή η καθυστέρηση είναι αυτή η οποία δεν βοηθά στο να μπορέσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο που είμαστε τώρα, όπου υπάρχει μια σταθεροποίηση κρουσμάτων, η οποία μπορεί να παραμείνει και έτσι, και αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Οπότε μπορούμε να έχουμε και κάποιες χαλαρώσεις όπως έχουμε τώρα και με αυξημένους εμβολιασμούς να καταφέρουμε να μην χρειαστεί να πάμε σε περιοριστικά μέτρα. Ναι, μα πώς θα αυξηθούν όμως οι εμβολιασμοί, κύριε Βονιάτη, γιατί η Κύπρος από μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι, βασίζεται στην, βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα πρέπει να δούμε ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να εξασφαλίσουμε εμβόλια. Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες από μέρος του Υπουργείου Υγείας. Αν όμως δεν καταφέρουμε μέχρι τον Ιούνιο να εμβολιάσουμε τουλάχιστον 400.000 κόσμο, τότε δεν θα είμαστε έτοιμοι για ένα εύκολο καλοκαίρι. Και αυτό είναι που πρέπει να βλέπουμε. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις νοσηλίες, έχουν αυξηθεί αλλά έχουν παραμείνει σταθερές τις τελευταίες μέρες. Όμως, αυτό που έχει αυξηθεί είναι οι νοσηλίες της μονάδας συντατικής θεραπείας. Και παραμένει και αυτό σταθερό, γύρω στα 45 άτομα. Αυτοί οι αριθμοί είναι κάπως ανησυχητικοί, αλλά προς το παρόν διαχειρίσιμοι. Κύριε Βονιάτη, αυτό που μας λέει, να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό που μας λέει πάρα πολύ συχνά ο Υπουργός, αλλά μας λένε και οι επιδημιολόγοι και όλοι οι υπόλοιποι της διαχείρισης της πανδημίας, είναι ότι ακόμα και αν αυξήσουμε τις κλίνες, γιατί είναι περιορισμένες, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε το προσωπικό να τις στελεχώσει. Αυτό κατά την άποψή σας είναι επαρκής, αυτή είναι επαρκής αιτιολόγηση για την δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας. Δεδομένου βέβαια ότι έχουμε και ένα χρόνο που έχουμε πανδημία, δεν έσκασε πριν από ένα μήνα να μην προλάβουμε. Να εξοπλιστούμε και να προγραμματιστούμε. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό αφορά τις κρατικές υπηρεσίες, τον ΟΚΙΠΗ, στην οργάνωση αυτών των κλινών και τη στελέχωση τους. Όσον αφορά ιατρικό προσωπικό, μπορούμε ίσως να βρούμε και από τον ιδιωτικό τομέα, όμως νοσηλευτικό προσωπικό θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα σε αριθμούς, ναι, είναι και η ειδική εκπαίδευση. Ναι. Κάτι το οποίο επισήμανε τις προάλλες και ο Υπουργός. Αυτά βέβαια έπρεπε να είχαν προγραμματιστεί εδώ και ένα χρόνο, γνωρίζοντας ότι η πανδημία δεν θα είχε φύγει μέσα σε 3 μήνες ή 6 μήνες. Η άποψή σας για το self-test... Υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ, ναι, το οποίο πρέπει να οι ηθήνοντες να το δουν με κάποια περισσότερη προσοχή, γιατί σίγουρα με τα δεδομένα σήμερα είμαστε στο όριο διαχείρισης. Εάν ξεφύγουμε από το όριο, και είναι το δεύτερο σενάριο που ήθελα να πω, ότι είναι πιθανό να δούμε μια αύξηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σημαντική μάλιστα, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το θέμα των νοσηλιών. Ναι.
Λέγονται πολλά και τώρα τελευταία και ακούγονται και τα rapid test για την αξιοπιστία τους, κύριε Βονιάτη. Είδαμε και τι έγινε σε στρατόπεδο τις προάλλες. Στη βάση Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, πολύ σωστά. Τώρα στην επιφάνεια ήρθε και το self-test, μια πρακτική την οποία υιοθέτησε η Ελλάδα. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στην Κύπρο, κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, οποιοδήποτε τεστ μπορεί να εφαρμοστεί, φτάνει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ότι τα τεστ που δίνουμε, οι απαντήσεις που παίρνει κάποιος, έχουν πιστότητα, δηλαδή έχουν ποιότητα. Δεν μπορούν δηλαδή να βγαίνουν τεστ τα οποία θα δίνουν ψευδείς απαντήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Και όλα αυτά τα τεστ στην πράξη έχουν δοκιμαστεί ότι δίνουν, έχουν μια αξιοπιστία γύρω στο 95%. Το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ποιος ασκεί ποιοτικό έλεγχο πάνω σε αυτούς που κάνουν τα rapid test. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες τώρα που κάνουν rapid test και έπρεπε να ασκείται ποιοτικός έλεγχος από μέρος του Υπουργείου. Υπάρχει ουσιαστικά εντεταλμένη ομάδα για τα εργαστήρια, η οποία θα μπορούσε να εξασκεί αυτό τον έλεγχο. Ένα λεπτό. Εσείς τώρα εισηγείστε κάποιους από τις κρατικές δομές, από το Υπουργείο Υγείας για παράδειγμα, να ελέγχει τα συνεργεία που κάνουν rapid test? Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι οι οποίοι εκτελούν αυτές τις... Θα πρέπει να παίρνουν κάποια δείγματα, ναι, κατά χρονικά διαστήματα, κάθε 15 μέρες, από όλα αυτά τα εργαστήρια, γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν γνωρίζω, αλλά είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Και κάποιος φορέας, είτε του Υπουργείου Υγείας, αλλά είτε με τον οποίο θα έχει συμφωνία το Υπουργείο Υγείας, θα κάνει τον ποιοτικό έλεγχο. Έτσι γίνεται σε όλες τις... Άρα δεν είναι διασφαλισμένη η ποιότητα του ελέγχου αυτή, που θέλουν να έχουν ποιότητα. Άρα δεν είναι διασφαλισμένος ο έλεγχος της ποιότητας αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Αυτό μας λέτε, ότι ο έλεγχος γίνεται, τα rapid test γίνονται και να βάλουμε άλλο να ελέγχει αυτούς που κάνουν rapid test? Δεν μπορεί να βγάζει 26 θετικά τεστ σε μία ημέρα από τα 45 και την επομένη να τα βγάζει αρνητικά όλα. Και είχαν γίνει και τις προηγούμενες εβδομάδες στο σχολείο, στα πολεμίδια. Παρόμοιο περιστατικό. Και είχαμε παρόμοιο πρόβλημα στα σχολεία. Ναι. Άρα χρειάζεται να γίνει έλεγχος ποιοτικός, ο οποίος δεν είναι δύσκολος, αλλά πρέπει να υπάρχει σύστημα. Μάλιστα. Και γενικά όσα προβλήματα έχουμε όσον αφορά την πανδημία, την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, γιατί δεν πρέπει να είμαστε να τα ισοπεδώνουμε όλα, πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει αρκετά καλή διαχείριση της πανδημίας σε πολλά σημεία και ένα από τα κυριότερα ότι έχουμε πολύ λίγους θανάτους σαν Κύπρος. Και τώρα, ουσιαστικά αυτό το μήνα μέχρι σήμερα μόνο 10 θανάτους είχαμε.